Καλησπέρα παιδιά, Amplifier Valley, το τρίτο βίντεο κατά σειρά. Είμαστε εδώ με τον George να σας δείξουμε πώς μπορείτε να το στήσετε. Καλησπέρα George. Καλησπέρα Έρτη. Θα σας δείξουμε σήμερα μια νέα κατασκευή εδώ, την διπλανή κατασκευή από αυτό που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Σωστά. Το Valley Amplifier. Αυτό το amplifier θα σα έρθει. Λίγο περίεργο στήσιμο βλέπω έτσι. Ναι, αλλά έρχεται σε πολύ λίγα waves, 2 ή το πολύ 4. Καλά, 4 δεν τα λες και λίγα. Εντάξει. Πάμε ωραία. Να δούμε πάμε να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού ξεκινάμε, τι δείχνουμε. Καταρχάς θέλω να μου πεις πού κάνουμε. Πού βγαίνουν τα mobs, πού κάνουν spawn τα mobs, για να ξέρουμε από πού θα έρθουν και πώς ξεκινάνε. Τα husk και όλα τα τέτοια κάνουν εδώ πέρα. Τα zombie όλα εδώ σε αυτήν την πλατφόρμα, έτσι. Εδώ βλέπουμε μια εδώ κατασκευή ψηλή, θα την εξηγήσουμε. Εκεί πίσω δεν το φτάνουν τα zombie. Θα εξηγήσουμε σε επόμενο αυτό βίντεο είναι, τι ακριβώς κάνει αυτό και για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί σε αυτό το σημείο και πάνω και γιατί κάθε βίντεο που βλέπετε στο τέλος που σας δείχνουμε το βίντεο γιατί είμαστε εκεί πάνω και σας το δείχνουμε. Και γιατί βοηθάει. Βίντεο, στο τέλος δείχνουμε αν βγαίνει όντως την πράξη και είναι όλο αυτό που κάναμε, το δείχνουμε από εκεί πάνω. Ο λόγος που είμαστε εκεί πάνω είναι πολύ συγκεκριμένος. Αν δεν είμαστε εκεί πάνω, δεν θα είναι και το, δεν θα βγει το Endurance. Το Endurance. Και βοηθάει και γενικά σε όλο το Amplifier. Δηλαδή είναι καλύτερο να κάθεις εκεί πάνω παρά να είσαι δίπλα στο Amplifier και να παράσεις. Θα πούμε λεπτομέρειες σε άλλο βίντεο γι' αυτό. Θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο που θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι όλο το κομμάτι του AFK Endurance είναι αυτό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει και Endurance. Πάμε λοιπόν, σποϊλάνε τα zombies εδώ. Ναι, εδώ πέρα. Ωραία. Εκεί πίσω δεν το σπάνε αυτό εκεί, άρα είναι ασφαλές. Αυτό το blocks εκεί που έχουμε κάνει και βλέπουμε και κάποιες traps είναι για το συγκεκριμένο fire. Όχι, αυτό είναι για το D, δεν βιάζει. Α, είναι για άλλο, απλά δεν ασχολούνται με αυτό, έτσι. Ναι. Ωραία. Όχι, τα γνώμη. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Εδώ έχει μερικά πατώματα. Βλέπω αρκετά πατώματα. Έχει αρκετά, είναι 17 σύνολο τα πατώματα. Θα έλεγα να μιλήσουμε αργότερα για ποιο λόγο υπάρχουν πατώματα εδώ. Γιατί το UFO βαράει τα πατώματα αυτά. Και το UFO όταν βαράει, αυτό το laser που βαράει ένα πάτωμα, αλλά π.χ. βαράει αυτό. Και πιάνει και αυτό, και αυτό, και αυτό, γενικά πιάνει γύρω-γύρω του ένα πάτωμα, οπότε αφήνουμε τα κενά. Ναι, αλλά άμα είναι 2, άμα είναι εδώ πέρα, άρα θέλουμε 17 πατώματα, γιατί μέσα στα 5 λεπτά που είναι το wave, προλαβαίνει το UFO να ρίξει 17 φορές. Άρα είναι αρκετά τα πατώματα, οπότε, ώστε να δουλέψει μια χαρά. Οπότε, στο τέλος του wave αυτού στο πεντάλεπτο θα έχουν σπάσει όλα αυτά τα πατώματα. Ναι. Τα πιο βασικά είναι αυτά εδώ. Στην περίπτωση που δεν τα βάλουμε, το UFO θα ρίξει πάνω στην κατασκευή μας. Οπότε θα μας σπάσει την κατασκευή. Ναι, και θα τη σπάσει. Υπάρχει περίπτωση να μην έρθει να βαρέσει αυτό το πάτωμα για να έρθει να βαρέσει την κατασκευή. Όχι, καθόλου. Δηλαδή, πρώτα θα βαρέσει τα πατώματα και άμα έχουμε βάλει λιγότερα. Ναι, άμα έχουμε βάλει λιγότερα, όμως μπορεί να έρθει να σπάσει το μπιλ. Ωραία, πάμε. Τώρα σε αυτό μια... εδώ. Ναι. Εδώ χρειάζεται μια trap. Μια μπλε wooden floor spike. Για να τα καθυστερεί τα zombie. Και εδώ μια 130. Ο λόγος που έχουμε εδώ 130 και εκεί 49 είναι. Επίσης και οι δύο είναι με durability. Αλλά αυτός είναι επίσης γιατί έρχονται οι φλίγκες εδώ πέρα. Έρχονται. Και πάνε ή εδώ οι φλίγκες εδώ πέρα. Ναι. Και ή βαράνε από εδώ πέρα το amplifier.
Αυτή η βαράνα εκεί πέρα είναι για τους φλίγκες. Μία και μία-δύο είναι για τους φλίγκες, έτσι. Πάνε οι φλίγκες στην ναι, ναι. Ουσιαστικά τα παγώνει, αυτά τα βαράνε, αυτό τα παγώνει. Ναι, τα κρατάει τα βέρτιστα από το παγώνει. Και αυτές οι δύο είναι με λίγο διαφορετικό reload. Και ουσιαστικά αυτές οι traps έχουν 0,5 snare. Αυτό που κάνει η freeze trap απλά σε πολύ λίγη ώρα και δεν υπάρχει. Αλλά αν έχει διαφορετικά reload, κάνει ένα δευτερόλεπτο. Και σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο ξαναανεβαίνει αυτή, τα παγώνει και ξαναγίνεται η διαδικασία. Και ξαναγίνεται δηλαδή μέχρι να πεθάνουμε. Ναι, ναι, και εκεί πέρα. Επίσης, αυτές εδώ οι δύο freeze trap έχουν και impact, οι οποίες τα σπρώχνουν προς τα εκεί πέρα. Αυτή τα σπρώχνει προς το west και η άλλη τα σπρώχνει προς το east. Ώστε όταν πατήσουν εδώ έστω και λίγο, να πάνε πιο μέσα. Θα ξαναμπαίνουν μέσα πάλι, Πολύ ωραία, Μετά... Πολύ λίγες trap, δηλαδή η διαδικασία μου ανεβαίνει το zombies, έτσι ανεβαίνει εδώ, άντε πάει αργά εδώ, άντε και φτάνει μέχρι εδώ, δεν νομίζω όλες αυτές οι δύο trap οι μικροί θα σκοτώνουν όλα αυτά τα zombies. Όχι, όχι, τα zombies έρχονται για να βαρέσουν αυτήν εδώ την οθονούλα, άρα πάνε σε αυτή την οθόνη. Δηλαδή, άρα δεν θα βαρέσουν. Να βαρέσουν εδώ. Ναι, δεν θα βαρέσουν πουθενά αλλού, εκτός από το ρόμ. Άρα θα αναγκαστούν να έρθουν από εκεί που τους πάμε. Δηλαδή όλα τα ζώα θα έρθουν εδώ, θα έρθουν μπροστά εδώ, δεν θα έρθουν από εδώ να σπάσουν εδώ. Όχι, όχι, όχι. Θα έρθουν από αυτά τα πατώματα. Άμα δεν τα έχετε αυτά μπορεί να το χάσετε. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Γιατί αυτά τους φέρνουν από άκρη και όχι από εδώ που μπορούν να μπουν καμιά φορά. Και εδώ πετάγονται κάτω. Εδώ τους έχουμε φτιάξει ένα δρόμο, έτσι. Βλέπουν αυτό το δρόμο και ακολουθούν αυτό το δρόμο. Ναι. Έχει μπουλ και σαν tier. Αυτές οι δύο χρειάζονται και εδώ πάνω. Ουσιαστικά το amplifier γύρω γύρω είναι όλο τέτοια walls. Γύρω. Ναι, βλέπω γωνίες. Εκτός από εδώ που βλέπω κάποιες sound. Αυτό εδώ το δείξαμε και στην άλλη κατασκευή, στο α. Βέβαια δεν επηρεάζει. Στο προηγούμενο βίντεο δείξαμε αυτό, ναι. Βέβαια δεν επηρεάζει. Δεν έχει να κάνει άλλο κομμάτι από την άλλη φορά και από εδώ, έτσι. Ναι. Δεν θα πάει κάποιος ζωμένο εδώ πάνω, όταν δουλεύουμε το έψιλο. Όχι, 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 δεν ανεβαίνει. Ωραία. Εδώ πέρα δύο πυραμίδες και πατώματα. Άμα έχουμε έτσι και όχι έτσι όπως είναι, άμα έχουμε αυτό και δεν έχουμε τις πυραμίδες, τα ζόμπι μπορεί να πέσουν εδώ πέρα και να σπάσουν τον τοίχο, ενώ με αυτό δεν το κάνουν. Δεν ανεβαίνουν, γιατί είναι εκεί πέρα. Όχι, από εδώ δεν πάνε έτσι κι αλλιώς. Αλλά άμα πάνε από εδώ έχουν και την πυραμίδα να σπάσουν και το πάτωμα, άρα... Η σάγκουλ είναι με heals attached. Όπου οι τέτοιες, όλες οι αντιέρ να ξέρουν ότι είναι με heals attached. Η Silent Electric Field απλά είναι πολύ δυνατό damage, μόνο damage. Mm-hmm. Γύρω από το amplifier, για να κολλήσει κανένα ζουμπάκι. Εδώ έρχονται... και πάνω από... Έρχονται... Οι Smasher έρχονται εδώ, έρχονται Minibus. Όχι, όχι. Οι Smashers έρχονται ακριβώς από κάτω μας και τα Minibus έρχονται και αυτά ακριβώς από κάτω μας. Δηλαδή έρχονται κάτω από αυτή την κατασκευή. Εμείς καθόμαστε εκεί πάνω. Βέβαια. Αυτά έρχονται και άλλα παρόμοια amplifiers. Ναι, βέβαια σε άλλα παρόμοια amplifiers το Minibus δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Το Minibus κάνει άλλο πράγμα. Θα το πούμε στο άλλο. Ωραία. Σε ό,τι αφορά αυτήν την κατασκευή εδώ, σε αυτό το amplifier, και τα Smasher και τα Minibus πάνε και στέκονται εκεί από κάτω, χωρίς να κάνουν κάτι. Απλά κοιτάνε εμάς που είμαστε πάνω, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία. Τώρα, εδώ πάνω από αυτό... Πού είμαστε, για να δω. Ωραία. Πάμε. Αυτό είναι Edit Walls, γύρω.
γύρω-γύρω. Καλό είναι να βάζουμε το base μας εδώ πάνω, αν και βγαίνει και χωρίς base, δεν χρειάζεται καθόλου το base. Αλλά άμα θέλετε αν κάποιος μπαίνει με το... ωραία. Ή την hero με τις traps που σου δίνει trap durability, αν και έχω max, εγώ δεν το χρειάζομαι. Αλλά και max να έχετε, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να τον στράπτει. Αυτό εδώ το πράγμα που είναι η ράμπα με την flame grill είναι σημαντικό για τους flingers. Εδώ και trap να βάλετε και flame grill και μόνο flame και retractable floor spike, αλλά πρέπει να έχουν και οι δύο τέτοιο, και οι δύο heals attached. Άμα δεν έχουν heals attached δεν θα δουλέψει, γιατί εδώ πέφτουν των flingers. Τα flingers πετάνε εδώ πάνω. Ναι, και μετά από το πάνω έρχονται ή πάνε και βάνε εδώ και πεθαίνουν, ή άλλες φορές έρχονται έτσι εδώ πέρα και πέφτουν κάτω εδώ. Πέφτουν κάτω για να πάνε πάλι στην οθονίτσα, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ οι traps, αυτή είναι durability και δύο reload και όλα durability. Αυτές εδώ όλες είναι 5 impact, 1 durability. Αυτές είναι για να πετάνε εδώ, και με το... να πετάνε εδώ κάτω. Ναι, και με το που πέσουν και, εδώ. Και αυτές που πετάνε ψηλά, πάλι είναι για να πέσουν εδώ κάτω όλα. Αυτό ναι. Εδώ, αυτή και όταν πέσουν εδώ πάνω, είναι εδώ για το συγκεκριμένο. Είναι εδώ... για το διπλάνο, είναι για το διπλάνο. Δεν μας επηρεάζει. Δεν επηρεάζει καθόλου. Δεν μας επηρεάζει, ωραία. Και ωραία. Πρέπει να έχουμε... Εδώ δεν βλέπω κάποιο άλλο τυχάκι το οποίο να είναι συγκεκριμένο όπως τα βλέπω. Όχι, όχι, απλά πρέπει αυτή εδώ, πρέπει να έχουμε heals attached εδώ πίσω. Ωραία, βλέπω αυτή εδώ. Βέβαια είναι... θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ η TIGO Launcher 5 Impact και heals attached αντί για durability. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε απλά για το durability καλού κακού καλύτερα. Πολλά από πίσω μία μικρούλα, ωραία. Και κάνουμε την ίδια δουλειά. Και τα πετάει όλα εδώ. Μετά από το εδώ κάτω. Μετά από αυτό είναι 1, 2, 3, 4, 5 και η σκάλα που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Και μετά αυτά είναι το προηγούμενο βίντεο η σκάλα. Και πάλι δηλαδή πάλι πέφτουν και κάνουν αυτή τη διαδικασία που κάνουν και στο αλφα που δείξαμε, έτσι. Και στο αλφα. Πάλι δηλαδή έρχονται εδώ στη φυσούνα και τους πετάει το νερό πάλι πίσω και ξανά κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ως τώρα δηλαδή μπορεί να μην έχει πεθάνει και ούτε ένα ζόμπι, ναι, αλλά μπορεί και να έχει πεθάνει γιατί λόγω αυτές τις λίγες τραύσεις. Αν έχει πεθάνει, κυρίως ίσως να έχει πεθάνει φλίκες, ας πούμε. Ή αυτά που πετάνε τα φλίγες. Λίγες απολύσεις από ζόμπι, πάλι. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι επίσης μπορεί να φάτε λίγο damage. Σε όλα μπορεί να φάτε λίγο damage. Σε όλα μπορεί να φάνε λίγο damage, δεν σημαίνει κάτι αυτό, έτσι. Δηλαδή ακόμα και στη μέση να φτάσει μπάρα. Όχι. Ο σκοπός είναι να βγει. Στη μέση δεν βγαίνει, δεν πάει, πάει πιο... πιο τέτοιο, μένει πιο πολύ ζωή, δεν κατεβαίνει τόσο. Ένα-δύο hit μπορεί να φάνε. Αλλά άμα δουν ότι το χάνει πολύ, κάτι δεν θα έχουν χτίσει σωστά ή κάτι πρόβλημα θα έχει τον base τους. Αλλά κατά τα άλλα πιστεύω. Υπάρχει περίπτωση σε κάποιο amplifier, ας πούμε, να παίξει 4-5 φορές και να παίξει 4-5 φορές από την ίδια πλευρά. Εκεί θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, σωστά. Ναι, ανάλογα και το amplifier, μπορεί. Από θέμα durability ίσως, το trap και όλα αυτά. Ναι, ναι. Καλύτερα για να είμαστε σίγουροι για το durability, άμα μας τύχει, που είναι πολύ σπάνιο, να μας τύχουν τυχεί όλα τα τυχαία τα waves σε ένα amplifier από την ίδια πλευρά, καλό είναι να έχουμε και την constructor και ας μην βάζουμε το base, δεν χρειάζεται το base, χρειάζεται το trap. Ναι, γιατί φαντάσου τώρα να παίξει 4 φορές και 4 φορές έρχονται τέρατα από εδώ, πόσο να παίξει αυτή η σάλβολα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα τα παίξει. Δηλαδή, αν είμαστε τόσο άτυχοι, μόνο αυτό έτσι είναι σωστά. Το μπιλ. Αυτό έτσι, μικρούλι, περίεργο κι αυτό, πολύ περίεργο αυτό το μπιλ. Γιατί είναι... Αλλά δουλεύει. Θα δουλέψει μόνο άμα κάτσουμε εκεί πάνω όμως. Άμα κάτσουμε εδώ πέρα, δίπλα.
Δεν δουλεύει άμα καθόσουμε. Δηλαδή, άμα καθίσουμε εδώ πάνω, δεν δουλεύει έτσι. Άμα καθίσουμε εδώ, δεν δουλεύει. Όχι. Εδώ η ανηφόρα, πόσα βάζεις, ένα, δύο, τρία όρθια. Δύο, τρία. Ένα κάτω. Κάτω και όσο πάει να πέσουμε. Και εδώ πέρα. Είναι ένα κάτω. Ένα, από, δύο, τρία, από τέσσερα, ίσως. Ένα κάτω και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και η σκάλα έξι. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ναι, να ανέβω λίγο ψηλά εγώ, να δείξω έτσι από ψηλά πώς φαίνονται τα τετράγωνα. Έχουμε είναι καλύτερο. Ωραία. Θα τα δείξω μία από εδώ και έχουμε και εκεί. Θα τα δείξω έτσι μία από εδώ από ψηλά. Να δει ο κόσμος λίγο τις αποστάσεις των τετραγώνων. Και άμα τη έχει και σπάσει ένα και... πάτωμα, δύο, δεν θα έχετε πάλι να... πρόβλημα. Ήθελα να ρωτήσω, ποιο πάτωμα από αυτά κάτω? Ναι, άμα σπάσει σε άλλο wave, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά θα σπάσει το amplifier. Μπορεί να έχουν μόνο πρόβλημα τα παιδιά, άμα τους έρθει και στο 26, άμα σπάσουν το amplifier. Αλλά συνήθως δεν σπάνε τα πατώματα, άρα υπάρχει πολύ μικρή περίπτωση να σπάσει πάτωμα από κάποιο ζούμπι. Εκτός και άμα κολλήσει και χωρίς λόγο αρχίζει και το σπάει. Ναι, ρε, χωρίς λόγο, δηλαδή ναι, συμβαίνουν πράγματα χωρίς λόγο πολλές φορές. Που λες, ρε φίλε, γιατί το έκανε τώρα. Που βέβαια, άμα έχουν structure τα παιδιά και... Δηλαδή γίνονται πράγματα που δεν καταλαβαίνεις γιατί γίνονται. Αν έχουν structure και θέλουν τα παιδιά και τους το σπάνε, μπορούν να βάζουν anti-airs με heels attached, μόνο για το heels, ώστε να μην τους τα σπάνε. Ωραία, ή μία άλλη πράγμα. Απλά να μην σκάει πολύ damage. Ωραία, εμείς βλέπουμε τα τετράγωνα από ψηλά, βλέπουμε και την κατασκευή. Θα κάνω και ένα κουνάρι έτσι να το δούμε ακόμη πιο ψηλά. Ωραία, είναι 17 τετράγωνα μαζί με τα δύο τετράγωνα τα οποία έχουν τις τις trap. Δηλαδή μία και μία. Με την anti-air. Ναι, ναι. Αυτά με τις anti-air εκεί πέρα δεν τα μετράμε, εγώ μετράω τα υπόλοιπα. 17, τα που είναι δίπλα από το amplifier. 17 γυμνά. Όχι, και αυτά με τις freestrap μέτρα και τις φλόρες. Και αυτά. Α, ωραία, ωραία. Αυτό, μέχρι... αυτό. Εκτός από αυτά τα δύο εκεί με τις αντιέρ. Σε περίπτωση που βάζαμε και ένα και κάτω, 18, ας πούμε, θα δημιουργούσαν πρόβλημα. Όχι, 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 αλλά ένα λιγότερο. Στο ένα λιγότερο θα είχαμε πρόβλημα, γιατί μου είπες ρίχνει 17 φορές το UFO, ε. Ναι, αλλά άμα θέλουμε μπορούμε και να βάλουμε, ξέρω εγώ, ένα-δύο πατώματα και απλά να το βαράμε το UFO, αλλά τότε δεν θα είχε και νόημα να το λέμε UFK. Γιατί δεν ναι, θα ήταν... Άμα το σκοτώνουμε το UFO, ναι, οπότε δεν θα είναι UFK, σωστό. Θα είναι μισό UFK μέχρι το wave του UFO. Ωραία. Του UFO. Και να κάτι για κλείσιμο. Αυτή η κατασκευή τώρα, εφόσον την πιάσαμε, ήθελα να την κάνουμε έτσι ένα άλλο βίντεο, αλλά δεν πειράζει, εφόσον την πιάσαμε. Ο λόγος που είναι στραβιά είναι από κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να την κάνουμε όρθια όλοι και να μην πηγαίνουμε αριστερά. Αρχικά ξεκινάει, χρειάζεται για να δουλεύει, πρέπει να ξεκινάει από αυτό το σημείο και να είναι έτσι. Αυτό είναι με μέταλλο, γιατί μπορεί να στο σπάσουν οι σμάσερ και θέλουμε τη ζωή να μην είναι με πέτρα. Άρα να τα έξι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι με πέτρα. Οι σμάσερ εδώ, που είναι και... Όχι, εκτός κι αν είμαστε κάτω και αργήσουμε να ανέβουμε σε αυτό το wave, τότε μπορεί να τσαρτζάρει μας. Τσαρτζάρει, ναι. Οπότε, ένα μέσα από το τέρμα, να το πω εγώ έτσι. Ένα μέσα. Ναι, από αλλά το... όχι από εκείνο το τέρμα πίσω σου, από αυτό που είναι πιο μικρό. Εδώ που είμαστε. Ένα τέρμα από εδώ. Ναι. Ένα, δύο. Δύο ύψος. Μπροστά. Μπροστά. Τρία, τέσσερα. Μετά πάμε αριστερά. Αυτό λέω, γιατί να πάμε αριστερά και να μην πάμε ευθεία, θα πάμε πολύ μέσα. Λοιπόν, εγώ που τα τρέχω τα endurance, κάθε μέρα κοιτάζω, π.χ. άμα το αλλάξουμε λίγο, μπορεί κάποιο τέτοιο να μην δουλεύει κάποιο amplifier.
Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το σημείο εδώ να κάθισε, ανάμεσα σε αυτά τα δύο πατώματα, δεν είμαι σίγουρος που ακριβώς, αλλά όποια να κάθισε καλά θα είναι, δουλεύει για όλα τα amplifiers. Άμα ήταν εδώ πέρα το πάτωμα, π.χ. εδώ ή εδώ, μπορεί να μην σας δουλεύει. Θέλει πολύ να το τρέξεις στο endurance για να το καταλάβεις αυτό ακριβώς. Εγώ... Οπότε κάθεσε περίπου εδώ στη μέση. Είναι δηλαδή σαν να είσαι στη μέση της πίστας, έτσι. Δηλαδή σαν να είσαι στη μέση του map. Ναι, ή εδώ ή εδώ. Αλλά πρέπει κάπου εδώ πέρα να είναι. Ωραία. Άμα δεν σας δουλεύει ίσως αυτό... Έχουμε εδώ. 10 τάλις ψηλά. 10 τάλις ψηλά. Αναδύο στρίβουμε, έτσι. Αναδύο, πάμε να το δείξω πάλι, μία τελευταία. Αναδύο, είναι δύο μπροστά, ένα δύο αριστερά, μπροστά, δεξιά, τέσσερα μπροστά, αριστερά. Ένα αριστερά, ξανά αριστερά και τέλος. Ωραία. Και καθόμαστε εδώ, έτσι, παίρνουμε τη θέση με την καλεκλίτσα μας, αλλάζουμε και 30 wave, τα βλέπουμε από ψηλά. Ναι. Σε καμία περίπτωση την πάμε ό,τι και να γίνει, δηλαδή και damage να φάει, δεν γουνάμε από εδώ να φύγουμε να πάμε. Ναι, όχι. Άμα δουν ότι τρώνε πολύ damage, καλό είναι να πάνε, να δουν ώστε άμα θέλουν να μας ενημερώσουν, άμα έχουν θέμα, για να μπορούμε να ξέρουμε και εμείς τι πρόβλημα έχουν. Αλλά άμα τρώνε πολύ damage, σε σημεία που μπορεί να το χάσουν. Και καλό είναι να μην πηγαίνουν σε κάθε amplifier. Άμα θέλουν να το πάνε μέχρι το 30, καλό είναι να μην π.χ. έρχεται στο ε και πάνε εδώ να κοιτάνε τι έγινε. Καλό είναι να μην το κάνουν αυτό. Αλλά άμα είναι να μην το πάνε μέχρι το 30, μπορούν να το κάνουν. Άμα χτίζουν κάτι καινούργιο, ρε παιδί μου, να πάνε να βλέπουν πώς θα πει. Να το τσεκάρουν, σωστά, σωστά. Ναι, γιατί μπορεί, δεν έχει σημασία αν είναι, ξέρω εγώ τώρα πώς θα βλέπω εγώ από το πάνω, αν το επόμενο ξεκίνημα γίνει στο F ή στο B. Εμείς πάμε να δούμε το B. Που είναι στην άλλη άκρη, μπορεί να επηρεάσει, έτσι. Ναι. Και ακόμα και στο, όταν έχει το διαλυματάκι που έχει ένα λεπτάκι διάλειμμα, ακόμα και εκεί μπορεί να επηρεάσει και να νομίζει το game ότι είσαι εκεί κάτω, ενώ δεν είσαι εκεί, είσαι και εδώ πάνω. Και καλού κακού, άμα τα χτίσουν, καλού κακού μην τα αρχίσουν κατευθείαν. Καλό θα ήταν να κάνουν ένα restart το Fortnite, γιατί υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται build glitch και μπαγκάρουν τα structure και δεν κάνουν. Δεν έχει διαβάσει ακόμα ότι έχεις βάλει σε την traps εκεί ή τον τοίχο που τον έχεις κάνει κάτι. Δεν το έχει διαβάσει ακόμα. Και καλό είναι να κάνουν ένα restart. Ωραία, ωραία. Κατανοητό. Ό,τι και να χτίσουν. Και ένα goal δηλαδή τώρα να χτίσουμε, δεν μπορούμε να αρχίσουμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε restart. Πρέπει για να το πάθουν αυτό να αποφυγευτείς την τάδε, ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Λέω να πάμε να ξεκινήσουμε, να δείξουμε στην πράξη τι είναι αυτό που πώς δουλεύει το εδώ, πώς δουλεύει. Εγώ θα δείξουμε και για το UFO, έτσι, δηλαδή το βιντεάκι που θα τρέξει στο τέλος αυτή της κουβέντας θα είναι και με το UFO, για να δείξουμε που χτυπάει, πώς χτυπάει και πώς λειτουργεί. Ναι, χωρίς να το βαράμε και χωρίς base. Χωρίς να το βαράμε και χωρίς base. Πολύ ωραία. Έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε να δούμε με το UFO.